καινούργιο πρόγραμμα που θα βάλετε στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, για έγκριση. Θα είναι πάλι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης διαμορφωμένο με τις καινούργιες συνθήκες, με το ίδιο νούμερο, χρειάζεται λιγότερα λεφτά. Για πείτε μας έτσι. Δηλαδή, γιατί θα σας πω, αλλά πιο μπροστά πρέπει να απαντήσω πολιτικά ότι οι συστημικές δυνάμεις οι οποίες κυβέρνησαν τον τόπο 40 χρόνια, οι οποίες διέλυσαν τα σύμπαντα επειδή δημιούργησαν ένα κράτος αναποτελεσματικό, εντελώς εχθρικό προς τον πολίτη από τη μια και γραφειοκρατικό και πελατειακό, είχα πλήρη συνείδηση και πλέον έχω πλήρη συνείδηση με δεδομένα, αν θέλετε να πούμε, από το Υπουργείο μας τι ακριβώς βρήκα και τι ακριβώς αντιμετωπίζω. Ο ΣΥΡΙΖΑ 7 μήνες τώρα κάθεται από πάνω από αυτό το κράτος χωρίς να μπορεί να το ελέγξει σε τίποτα, γιατί δεν ξυλώνεται ένα κράτος μέσα σε 7 μήνες. Αυτό που δημιουργήθηκε πετραδάκι-πετραδάκι μέσα σε 40 χρόνια πελατειακών σχέσεων δύο κομμάτων τα οποία εναλλάσσονταν στην εξουσία. Ένα λοιπόν, δύο. Αυτοί οι δύο λοιπόν, είδατε, συνάδελφοι, οι οποίοι μιλάνε ως συνεταίροι, υπήρξαν συνεταίροι, αυτοί φέραν τη μεγαλύτερη δυστυχία στον ελληνικό λαό με μνημόνια που όχι μόνο δεν διαπραγματεύτηκαν, κανείς ποτέ δεν άκουσε ποια ήταν η πρότασή τους προς τους δανειστές, κανείς ποτέ δεν είδε τη ρήξη παρά μόνο το Γιωργάκη τον Παπανδρέου, μόλις ψέλιζε οτιδήποτε, όλοι οι άλλοι να περιμένουν και να τον καταργούν στην παρακάμερα. Αυτό επεθύμησαν και αυτό προσπάθησαν να κάνουν και τώρα με τον Τσίπρα. Είχαν πάει όλοι, βρισκόντουσαν στην παρακάμερα, προσφέραν τις χειρότερες υπηρεσίες στον ελληνικό λαό, λέγοντας φέρτε ένα μνημόνιο όποιο να είναι, φέρτε μια συμφωνία όποια να είναι, θα την ψηφίσουμε, το ίδιο και το ποτάμι βεβαίως, που δεν είναι στο πάνελ. Λοιπόν, με αυτούς εμείς δεν φέραμε καμία χειρότερη και μπορούμε να πούμε τώρα ακριβώς. Εγώ δεν σας διακόπτω καθόλου. Εντάξει, αν θέλετε να το παίξετε και οι δύο, μπορείτε να σταματήσω. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, εμείς με τα συστημικά κόμματα δεν έχουμε καμία σχέση και γι' αυτό δεν θα κυβερνήσουμε σε οποιαδήποτε κατάληξη μαζί τους. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε, γιατί υπήρξαν πρώτον. Ποια είναι αυτή η πιθανή συνεταίρη που από το πρωί μέχρι το βράδυ, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, ο νυν αρχηγός, μιλάει με όρους που θα ζήλευε και ο καλύτερος σεναριογράφος επιθεώρησης για τον κύριο Τσίπρα. Ο ψευτράκος, ο αλυτάκος, ο λίγος, ο μικρός, ο παχής, ο αδύνατος, δεν ξέρω τι άλλο λέει. Αν δεν τον είπε ακόμα. Λοιπόν, αυτά είναι οπερέτα. Αυτά δεν είναι πολιτική και πολύ περισσότερο όταν έλεγες ότι εγώ θέλω να συγκυβερνήσω με τον κύριο Τσίπρα τώρα. Τώρα και γι' αυτό να μην πάει σε εκλογές. Ναι. Ποια εμπιστοσύνη έχει ο λαός, ποια εμπιστοσύνη ο λαός λοιπόν μπορεί να έχει σε αυτούς που τον φέραν εδώ και που ζήτησε από εμάς και πολύ καλά έκανε ο ελληνικός λαός να τον απαλλάξουμε από όλη αυτή τη δυστυχία? Δεν είχαμε υποσχεθεί ότι θα τον απαλλάξουμε σε 7 μήνες. Αυτό να το συνεννοηθούμε και να είμαστε καθαροί. Ότι δημιουργήσαμε ένα τεράστιο θέμα αυτή τη στιγμή και ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο λέγεται νέο μνημόνιο. Βλέπετε, εμείς δεν ωραιοποιήσαμε τίποτα. Τίποτα. Δεν είπαμε από την αρχή σου φέρνουμε μια καλή συμφωνία, ελληνικέ λαέ. Είπαμε σου φέρνουμε ένα μνημόνιο. Αυτοί λέγανε τόσα χρόνια σου φέρνω μια εκπληκτική συμφωνία. Σου κουρεύω με το PSI τα πάντα. Ό,τι είχες από θεματικό ξεπαθεματικό. Και σήμερα συνεχίζουν να λένε ότι αυτή ήταν η απομείωση του χρέους. Απομείωση του χρέους σήμερα θα γίνει και όχι μόνο θα γίνει. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει και να ξέρει. Σε ποιο άρθρο το γράφει το μνημόνιο? Πείτε μου το άρθρο που το γράφει το μνημόνιο αυτό. Γιατί πού θα, σήμερα σε ποιο άρθρο το γράφει το μνημόνιο αυτό? Αφήστε τα αυτά. Ούτε υπόσχεση δεν πήρατε. Αφήστε ούτε τα στο προήμιο δεν υπάρχει. Και πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιος θα διαπραγματευτεί αυτή τη νέα συμφωνία για το χρέος. Οι άνθρωποι που λέγανε ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Οι άνθρωποι που λέγανε ότι αν δεν τώρα είχαμε φεύγει τα μνημόνια. Τώρα είναι βιώσιμο με 200%. Δεν το αυξήσαμε εμείς το 200%. Αφήστε τα αυτά. Το 86 εκατομμύρια ποιος το υπέγραψε? Παραπάνω
είναι το χρέος. Αφήστε ποιος τα πολλές αυτά. Ποιος θα πολλέψει τα 86 δισεκατομμύρια λοιπόν, που θα πάνε 100. Μη με διακόπτετε, είπατε απίθανα πράγματα και δεν σας διέκοψα επίτηδες για να μην κάνετε αυτή τη δουλειά. Αφήστε με λιγάκι. Αφήστε με λιγάκι. Εάν το χρέος που βρήκατε τη στιγμή που πήρε την κυβέρνηση οφείλεται σε αυτούς που το υπογράψανε, τότε και το χρέος που έχουμε αυτή τη στιγμή οφείλεται και σε εσάς που το υπογράψατε. Με το κομμάτι. Το υπόλοιπο. Αυτός ο νεολογισμός, ναι, κύριε Καομπουράκη, ναι, λέει ότι εμείς αυξήσαμε το χρέος και άρα βάλαμε στην πλάτη του ελληνικού λαού, ναι, περισσότερα. Τούτοι εδώ, οι οποίοι βρήκαν ένα χρέος 120%, δεν θα το ξεχάσει κανείς αυτό. 120% του ΑΕΠ. Θα πάει 200. Και το φέρανε στο 180% του ΑΕΠ. Δεν ήμασταν εμείς που το φέραμε. Ναι. Με τα μνημόνια τα οποία τα θεωρούσαν ότι έπρεπε να τα είχαν φτιάξει αυτοί. 86 υπογεγραμμένα. Αν εμείς δεν τα είχαμε εφεύρει λοιπόν, ευτυχώς μας τα εφήβραν οι δανειστές. Δεν είναι σήμερα η κολυβήθρα του Σιλοάμ ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμείς θεωρούμε ότι δεν είμαστε ίσια και όμοια. Όχι μόνο γιατί είμαστε σοβαροί, γιατί τους πολιτικούς μας αντιπάλους δεν τους λιδωρούμε με όρους καφενείου, όπως μόλις προείπα, ή επιθεώρησης. Όχι μόνο γιατί δεν υπονομεύαμε εμείς την προσπάθεια του κράτους που υπονόμευσαν όλη αυτή την περίοδο αυτή. Την υπονόμευσαν, διότι όταν λέγανε στους δανειστές φέρτε ό,τι να είναι και εμείς στηρίζουμε ό,τι να είναι, υπονόμευαν τις συγκεκριμένες προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Το ίδιο υπονομεύτηκε ο Τσίπρας όταν πήγε στην εφιαλτική 12η Ιουλίου να διαπραγματευτεί με δύο βαρύδια. Το ένα ήταν ότι είχε χάσει την κυβερνητική πλειοψηφία. Εκείνο το προηγούμενο βράδυ την είχε χάσει. Και το δεύτερο ήταν το βαρύδι ότι ναι, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε οποιοδήποτε μνημόνιο όλη τη δηλαδή φταίει η αντιπολίτευση ελληνική. Φταίει και ο Λαβαζάνης ότι δεν φταίει σε τίποτα αυτό που γίνεται. Για σας μα για καθίστε τώρα. Μισό λεπτό. Μα για καθίστε. Εγώ εσάς τα συμπεράσματά σας καλά κάνετε και τα βγάζετε προβοκατόρικα. Εγώ είπα δύο δεδομένα πραγματικά. Εγώ δεν είπα τίποτε άλλο. Είπα δύο πραγματικά δεδομένα. Πώς πας λοιπόν να διαπραγματευτείς, πώς πας ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία έχει ισχυρή κυβέρνηση ή ως πρωθυπουργός μιας χώρας που έχασε μόλις την κυβερνητική πλειοψηφία. Και είμαι εγώ προβοκάτορας. Οι άλλοι σας ρίξαν και εγώ είμαι προβοκάτορας. Μισό λεπτό λοιπόν. Ναι. Λέω εγώ. Α. Εγώ πραγματικά ερωτήματα βάζω αυτή τη στιγμή που τα έχει ο καθένας. Λοιπόν, λέω εγώ, είχαμε άλλη εναλλακτική. Όχι, δεν θα πει ο κύριος Κεφαλογιάννης, γιατί τόση ώρα δεν τον έχουμε διακόψει. Να πούμε όχι, λοιπόν συγνώμη, εμείς. Εσείς μιλάτε τόση ώρα. Ναι. Να πω λοιπόν εγώ ότι αυτή τη στιγμή στον τομέα της παιδείας, ναι, δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο και έχουμε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές για μια πραγματική λαϊκή παιδεία. Να καταργήσετε τα πρωτοπασχολιά. Δεν σχολιά, έχουμε κανένα, καμία κατάργηση. Να τους κάνετε όλους στον πάτο. Τα ξέρει ο ελληνικός λαός ότι είναι ψεύδι. Μπράβο. Ούτε σας. Το 23% ισχύει της του ΦΠΑ για αυτά τα σχολεία. Ούτε για αυτά τα σχολεία τα οποία είναι πράγματι μη κερδοσκοπικές. Τα παιδιά που μαθαίνουν αγγλικά πληρώνουν 23% ή όχι. Το αυτό. Τα παιδιά που μαθαίνουν αγγλικά σε ένα φροντιστήριο πληρώνουν 23%. Εμείς κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή αναλφάβητος τα παιδιά του λαού δεν έχουν να πληρώσουν. Όλα τα παιδιά ξέρουν αγγλικά. Με 23 ή 13 δεν έχουν να πληρώσουν. Όλα τα παιδιά αγγλικά μαθαίνουν αγγλικά. Πρέπει ευτυχώς να μαθαίνουν στο Χάρη σχολείο. Και εμείς θα ενισχύσουμε αυτό το στοιχείο τώρα στο σχολείο. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε. Τα πανεπιστήμια. Τα λιδωρήσατε, τα διαλύσατε, τα κάνατε μόνο ιδιωτικές επιχειρήσεις θέλατε να κάνετε τα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Εμείς είμαστε αυτοί που διασφαλίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα του ελληνικού πανεπιστήμιου. Με 20 χρόνια καταλήψεις στο Πολυτεχνείο. Αφήστε τις καταλήψεις, τα πανεπιστήμια, τα ελληνικά είναι η καταφυγή του ελληνικού λαού. Όχι, όχι, δεν θα μιλάτε πάνω μου, γιατί αλλιώς δεν θα σας αφήσω ξανά να μιλήσω και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Κύριε Κεφαλογιάννη, δεν θα σας αφήσω και ξέρετε ότι μπορώ. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα εσείς μάλλον δεν μπορείτε να αποτυπώνετε. Εγώ λέω λοιπόν τα αντισταθμιστικά. Όχι, τα αντισταθμιστικά μέτρα λοιπόν θα αφορούν κυρίως τη νέα γενιά την οποία εσείς ξεκληρίσατε και τη στέλνετε στο εξωτερικό. Εσείς διώξατε 5.000 ανθρώπους από τις κυρίως την παιδεία. 5.000 από τις κυρίες. Κυρίως το προνοιακό κράτος.
όλο αυτό το κομμάτι που γνωρίζω πια πολύ καλά και το οποίο θα πω αναλυτικά στον ελληνικό λαό σε κάθε πλατεία και σε κάθε μέρος που θα μιλήσω τις επόμενες μέρες, για να δουν τι είχαν στήσει όλοι αυτοί οι προηγούμενοι, ένα πελατειακό ιδρυματικό κράτος επιδοματικό. Ιδρύματα, πάμπλουτα, τα οποία σήμερα με πάμπλουτες περιουσίες, τόσο μεγάλες όσο της Εκκλησίας πολλά από αυτά, είναι, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κατάρρευση. Δεν, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα ζουν από τη φιλεσπλαχνία της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη το άσυλο Ανιάτων, όπου οι εργαζόμενοι έχουν να πληρωθούν 30 μήνες. 30 μήνες. Εμείς προσπαθήσαμε με κάθε... Μα δεν τα καταφέραμε. Δεν καταλάβατε. Αυτό είναι δική σας. Δεν καταλάβατε. Είναι ιδιωτικού δικαίου. Άρα γιατί κατηγορείτε αυτούς? Γιατί εγώ ετοίμασα και όλο το Υπουργείο είναι έτοιμο με νόμο, όπως είχα υποσχεθεί. Όχι που. Είχα υποσχεθεί ότι θα φέρω νόμο τον Σεπτέμβριο. Νόμος είναι έτοιμος, θα κατατεθεί μόλις γίνουμε κυβέρνηση και θα βάλουμε χέρι σε ό,τι σάπιο υπάρχει στο προνοιακό κράτος. Δεύτερον, με 200 ψωροεκατομμύρια, 145.000 οικογένειες από τις 300.000 που ζήτησαν έχουν σήμερα μια κάρτα σύντησης από 70 έως 220 ευρώ. Πολύ καλό είναι. Δεύτερον, έχουν μια επιδότηση νοικίου από 70 έως 220 ευρώ. Τρίτον, έχουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί δεν τα κάνανε αυτά οι προηγούμενοι. Γιατί λέγανε ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Ποιος απέδειξε ότι έχει ανθρωπιστική κρίση η χώρα? Εμείς. Τι σήμαινε έχει ανθρωπιστική κρίση? Σήμαινε παραδοχή ότι το μνημόνιο μας έφερε στην ανθρωπιστική κρίση. Να πούμε μια κουβέντα. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση. Θα αρχίσω από το τέλος.